Και εκεί μπήκε, Χρήστο, από τους Ισπανούς, που αναφέρονταν στα επιτραπέζια του Γιασολόγης πριν, το ζήτημα της παρέμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαδικασία υποστηρίξεων, αποζημιώσεων, ενισχύσεων κτλ. Αλλά ως χώρα, τέλος πάντων, εκπροσωπούμενη από πασεγές ή από την πλευρά, δεν υπάρχουμε πουθενά. Από εδώ το μόνο που μπορεί να γίνει θετικό είναι αυτό που είπε ο κρινοτολόγος, δηλαδή να δουν οι βουλευτές μας εδώ ή όποιος άλλος μπορεί να το πάρει στην πλάτη του και να υπάρξει συνεννόηση των οργανώσεων στην Κόπα Κοζέκα, των ευρωπαϊκών οργανώσεων, γιατί το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Άμα θα σου δώσει ο Καρασμάνης αυτή τη στιγμή 5 λεπτά το κιλό, θα πας και θα πληρώσει 10 πίσω όπως έγινε πάντα μέχρι τώρα. Δεν τίθενται τέτοια θέματα. Η μόνη δυνατότητα, γιατί μιλάμε πια τάσου τώρα μόνο για υποστήριξη οικονομική η αγορά, έχει καταρρεύσει. Ούτε πρόκειται να αναπνεύσει η αγορά στις επόμενες μέρες. Πρέπει να ψάξουμε, όλοι μαζί. Οικονομική ενίσχυση. Και αυτή η οικονομική ενίσχυση μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να γίνει και σε συνδυασμό με την υπερπαραγωγή. Για το επιτραπέζιο. Για το επιτραπέζιο. Μπαίνουμε άλλο θέμα. Δεν έχουμε θέμα εμείς. Αν θέλετε να συνημερώσετε, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε πρόβλημα με το μηχανικό. Το συμβίωμα μπορούμε έτσι να σας πω άνετα. Ότι φέτος περιμένουμε μια κανονική χρονιά. Επηρεαστήκαμε βέβαια σε έναν βαθμό από τη χαλαζόπληση. Γι' αυτό και έχουμε και το συγκεκριμένο θέμα που βάζουμε εντούν του ΕΟΓΑ. Επηρεαστήκαμε την έννοια ότι μια ποσότητα 60-70.000 τόνων και παραπάνω ενδεχομένως του γιον όμως έχει πληγεί και η υποβαθμιστική αξία της δεν είναι επιλέξιμη για να γίνει κομπόστια για να γίνει κατάψυξη. Από εκεί και μετά όμως οι σχεδιασμοί που γίνονται στον κλάδο είναι σαφείς, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και με δικές μου δηλώσεις αλλά και με τις καθημερινές διαπραγματεύσεις που κάνουν οι βιομηχανίες με τις ομάδες παραγωγών και με τους παραγωγούς. Μιλάμε για μια χρονιά που θα κυματίσει στα επίπεδα του 12, αναμένουμε παραγωγή του 12 και αναμένουμε. Και αναμένουμε τιμές. Οι τιμές είναι στα επίπεδα του 12. Δηλαδή... Και μετά άλλο θέμα, ξεφεύγουμε. Θα κλείσω μια φορά το θέμα, συγγνώμη. Το ρώτησε για την κουβέντα. Να μην ξαναπάρει. Να μην ξαναπάρει. Να μην ξαναπάρει. Να μην ξαναπάρει. Γιάννη, σε παρακαλώ, παιδιά. Να μην ξαναπάρει. Θα πούμε εντάξει. Μέσω σταθμικά λοιπόν οι τιμές θα είναι στο επίπεδο των 25 λεπτών παραδοτέων όπως ήταν και πρόπερση. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι οι κατερίνες πιθανότατα η τάση να είναι 25 λεπτά οι κατερίνες, η τάση να είναι 24 λεπτά τα άνδρες που είναι τα περισσότερα και η τάση να είναι 27 λεπτά τα όψιμα. Όλα αυτά θα μας δώσουν όπως έχουμε από την αρχή σχεδιάσει και πει μια τιμή που θα είναι μεσοσταθμισμένη 25 λεπτά. Και προσδοκούμε με αυτήν να έχουμε τη δυνατότητα πλέον να επανέλθουμε στην παγκόσμια αγορά με τιμές όπως περίπου είχαμε πρόπερση και να επανέλθουμε και με μεγέθη. Γιατί η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά που είχε μεγάλες τιμές για τους παραγωγούς, μεγάλες τιμές για τη μηχανία, αλλά δεν είχε εξαγωγές. Έτσι. Κάναμε μισή παραγωγή πέρσι και μείναμε με 2,5 εκατομμύρια αποθέματα φέτος. Αυτό η επανάκαμψη στην λογική αυτή που λειτουργήσε το 2012 αλλά και το 2011 σε έναν βαθμό, νομίζω θα φέρει τα πράγματα, σε ισορροπία. Και θα πηγαίνουν πάλι καλά. Για τα σχολεία τώρα. Κατασκηνώσεις και ξενοδοχεία να τα πάρουμε ένα-ένα. Στρατό. Για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν πάσουμε λύσεις. Ένα λεπτό. Α σου πω ένα παράδειγμα με σχολείς και όλα. Γιατί έχω πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα το 2008-2009. Πήγαμε στα υπουργεία, πήρε απόφαση, έφερε και τις επικλήρες και τις έτσι υπουργός να πάνε τα νοσοκομεία που πρόσφυγε. Φαντάζομαι όλο το αποτέλεσμα αυτή τη υπόθεση ποια ήταν. Με πήρε ο Γρηγόρης ο Στάνκος τότε που ήταν διοικητής στην Βέρεια, μου λέει θέλω και μια τεταριά και βότια. Χαρήκαν πολύ. Δεν είναι λύση. Μα δεν με αφήσει τελειώσω. Άσε μου πρόεδρε, δεν μπορεί να τελειώσω έτσι. Μα είπα πρόεδρε ψυχολογικό. Δεν λύνεται το πρόβλημα με την εσωτερική καταγορά. Γιατί 80.000 στρατεύσιμοι από κάθε μέρα από ένα ροδάκινο να τρώνε, δεν σώνει την κατάσταση είναι αστεία. Δηλαδή 10 τόνους την ημέρα είναι γελία ποσότητα τώρα να συζητάμε το θέμα. Αλλά είναι καλό, είναι θετικό. Τα ξενοδοχεία, επειδή μίλησα το πρωί, εκείνο μεγάλο στόχο, ο τουρισμός, τα 15 εκατομμύρια. Δεν το τρώνε, δεν το τρώνε οι δικοί μας. Δεν ξέρω να το πω. Επειδή ένας μεγάλος όγκος είναι στο όλο του πλούσιο, τα ξενοδοχεία δουλεύουν με το σύστημα, έτσι υποχρεώνουν τα τρώνε, έτσι τέλο. Αλλά έχουν προμηθευτεί, δεν υπάρχει σήμερα ξενοδοχειακή μονάδα του Νότου, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος όγκος, που να μην έχουν φρούτο ροδάκι. Δεν υπάρχει. Ροδάκι, ο καρπούς, ο το πρωί μίλησα με τον Τζακίρη, τον Γιώργο, τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μου είπε αυτά τα πράγματα. Τα αγοράζουν 0,45 και είναι φουλ όλοι. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο σήμερα χωρίς ροδάκι. Πάμε στην αυτή την εσωτερική κατανάλωση, τελειώνει η ιστορία. Θα πιέσουμε να γίνει κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ ψυχολογικό παρά ότι θα σωστή κατάσταση. Η κατάσταση που είδε, η κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστιο πρόβλημα σήμερα. Προσφορά. Μένουν αζήτητα τα ροδάκινά τους. Και η Ισπανία έχει πρόβλημα, και η Ιταλία, και η Γαλλία, λιγότερο και η Ελλάδα. Πού μπορούμε να παρέμβουμε? Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας την επόμενη Δευτέρα, η
κύριο στον Υπουργό, να πιέσει ο Υπουργό, ο κύριο Καρασμάνη, στον Υπουργό Υπουργών Γεωργία, να αποφασίσουν το Υπουργικό του Συμβούλιο Υπουργών να, ότι πρέπει να παρέμβουν. Πώς να παρέμβουν στην προσφυγική του απόσυρση. Απόσυρση και προσφορά δωρεάν διάθεση σε φιλανθρωπικά ιδρύματα σε όλες αυτές τις χώρες. Ήδη το προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός, τα ξέρει ο Χρήστος, ήδη τα προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός. Τι προβλέπει? 5% της αξίας του επιχειρησιακού προγράμματος της κάθε ομάδας παραγωγών, 5% είναι πολύ λίγο, θα πούμε σε λίγο γιατί. 5% της αξίας του επιχειρησιακού προγράμματος που έχουν και οι 8 ομάδες παραγωγών εδώ στην Δημαθία, μπορεί να το διαθέσει να αποσυρθεί το προϊόν αυτό, η αξία του 5% ως προϊόν, να αποσυρθεί και να διατηρηθεί δωρεάν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Επιδοτώντας, αλλά αυτό το 5% είναι πολύ λίγο. Πρέπει να ανεβεί το ποσοστό 15-20%. Να πιέσουμε, αυτό θα σώσει την κατάσταση. Και αυτό μάλιστα το πρόγραμμα, εάν ανεβάσουμε το ποσοστό από 5% στο 20%, επιδοτείται 100% αυτή η δράση, επιδοτείται 100% από κοινωνική ενίσχυση. Και όχι όπως είναι τώρα το κοινωνικό πρόγραμμα, 60% ευρωπαϊκή επιδότηση και 40% φοιτητική συμμετοχή. Μόνο έτσι μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καθόμαστε τόση ώρα να ανωνόμαστε για το τίποτα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εσωτερική αγορά είναι ψυχολογικό, μπορεί να βοηθήσει λίγο, μόνο με κοινωνική παρέμβαση. Όλα τα άλλα που ακούω, ότι στην Ισπανία δεν μπορεί να φτάνει το προϊόν 50 λεπτά στις αγορές της Ρωσίας, άρα κάτι υπάρχει υπόγειο, επιδοτείται το μεταφορικό κόστος. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, πρώτον. Και δεύτερον, ενέχει τους κινδύνους να έρθουν την επόμενη χρονιά, μετά από 5 χρόνια, όπως πάθαμε το πρόσφατο παρελθόν, και να καταλογιστούν πάλι και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να πούμε στη λογική ότι κάτι υπάρχει από κάτω. Το ίδιο λέει και η Ισπανία για μας. Πώς φτάνουν τα ελληνικά ροδάκινα 50 λεπτά στη Ρωσία? Το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι και αυτή. Το θέμα είναι στο Συμβούλιο Υπουργών, είναι η ευκαιρία την επόμενη Δευτέρα, 14 Ιουλίου, να παρέμβουν για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και έτσι μόνο μπορεί να λυθεί. Τώρα, για να καθίσουμε μετά, το φθινόπωρο, με τον καινούργιο την Περιφερειάρχη, με τον νέο την Περιφερειάρχη στην Πέλα και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να λύσουμε τα προβλήματα για το μέλλον, με μεγάλη μου χαρά να το κάνουμε. Πήγαμε 500 φορές, μας υποσχέθηκαν, πιέσαμε για το Μητρό Εμπόρων, για την ηγετική επιστολή των 150.000 ευρώ, ποτέ δεν την είδαμε, ποτέ δεν έγινε, για τα στέκια για το Σιμπύρινο Ροδάκινο που βγήκε μια εγκύκλειος θες προχθές που δεν σώνει την κατάσταση, δεν προλαβαίνει να κάνει κανείς τίποτα, ούτε για τον χρόνο, εάν δεν βγει να νομοθετηθεί, να είναι νόμος του κράτους. Πηγαίνουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Και πάμε στο Μητρό Εμπόρων. Θα έλυνε ένα μέρος του προβλήματος. Το Μητρό Εμπόρων. Θα έλυνε μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Το άλλο μέρος του προβλήματος, που δεν υπάρχει έλογο στα σύνορα, που έρχονται από χώρες γειτονικές, Βουλγαρία, Αλβανία, μπαίνουν με τα κλουβάκια μέσα, αγοράζουν με το τελάρο 20-15 τα σχήμα και σηκώνονται και φεύγουν χωρίς τελωνιακό έλεγχο. Πώς θα έλυνε το πρόβλημα του Μητρό Εμπόρων? Λίγο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να λυθούν και στις δύο κατευθύνσεις. Για το Μητρό Εμπόρων να μην υπάρχουν αυτές οι αρπακτές που μπαίνουν και με 15-20 ευρώ λεπτά του κουρβάκι και φεύγουν, αλλά και οι Βούλγαροι έμποροι που έρχονται εδώ πέρα και τους δίνουμε την ευκαιρία να φέρουν στα χωράφια μας και να παίρνουν τσάβα προϊόν. Ενώ υπάρχουν οι προδιαγραφές, δεν μπορεί να εξαρθεί προϊόν που να μην είναι τυποποιημένο σε τελάρο και όλα αυτά. Μπορεί ένα τελωνιακός έλεγχος να μην υπάρχει γιατί είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορεί να υπάρξει έλεγχος στα σύνορα, να υπάρξουν οι προδιαγραφές. Να υπάρξει το κόστος αυτό που έχουν και όλες οι άλλες ομάδες παραγωγών της τυποποίησης. Αλλά σήμερα όμως που μιλάμε, μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Πάνω με παρέμβαση στην προσφορά. Τίποτα άλλο. Αυτά έχω να πω. Τώρα όλα τα άλλα που έχουμε στο μέλλον να τα λύσουμε. Και όσο για τον κύριο Καλατζίδη για τις μεταφορές των χώριων προϊόντων του νομού, φυσικά και πρέπει να προτιμηθούν οι χώρες επιχειρήσεις. Δεν το συζητάμε. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έκλεισαν δύο προηγουμένως, ο κύριος Αποστολίδης αυτό είπε. Δεν είπε για τους αγρότες. Αλλά αυτό που κάναμε για τους αγρότες θα κάνουμε και τις επιχειρήσεις. Αλλά δεν γνωρίζει ότι χωρίς τους αγρότες θα κλείσουν άλλες 4.000 επιχειρήσεις. Ο νομός είναι αγροτικός. Όλες οι επιχειρήσεις που συναστρέφονται γύρω από αυτούς εδώ πέρα. Άμεσα ή έμεσα είναι συνδεδεμένες με το αγροτικό επάγγελμα. Λοιπόν, καλημέρα σας από μένα. Και λέω να κλείσω λίγο για τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στην περιοχή της Μελίκης. Η καταστροφή όντως είναι έτσι. Πήγα 4 ώρες γύρισα όλα τα χωράφια. Δεν υπάρχει χωράφι στη Μελίκη που να μην έχει καταστραφεί 100%. Δεν υπάρχει εισόδημα. Μηδέν. Αυτό το περιοχή της Μελίκης. Δεν βρείτε περιοχή της Μελίκης. Εκεί που η χαλαζόπτωση ήταν ισχυρότατη. Έχει κάνει τέτοια μεγάλη ζημία που δεν υπάρχει πλέον ροδάκι. Δηλαδή αυτό που έμεινε πάνω, μόνο ζημία κάνει στον παράγοντα.
τίποτα άλλο δεν κάνει. Πρέπει άμεσα να γίνουν οι εκτιμήσεις που ξεκίνησε την επόμενη μέρα να τελειώνουν και άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις. Τώρα αυτό το 3 ευρώ το δεν για ποιο λόγο δεν μιλάμε για το φορέα, δεν είναι δεν είναι η ώρα, αν είχαμε έναν φορέα παιδιά, έτσι θα γινόταν το πιάτσικο. Έτσι θα γινόταν το πιάτσικο. Εδώ μιλάμε για τα στέκια τώρα, αρχίζουν πάλι τα στέκια. Τα στέκια τα προβλέπει ο κανονισμός ελληνική πολιτεία, 20 άτομα κάνουν συνεδρισμό, όλα τα εργοστάσια κάνουν στέκια. Και τώρα ξαναρχόμαστε για τα στέκια. Γιάννη, δεν είναι το παρόν. Ναι, γιατί είπε αυτό, είπε πως τόλεις πριν λίγο ο κύριος Βουλευτής. Αποστόλια, για τα στέκια. Θα αρχίσουμε πάλι για τα στέγη. Μα ήδη τα εργοστάσια τα σκέφτε τα στέγη. Τι είπα, εγώ θες ήδη η εγκύκλειος λέω. Δεν σώνει την κατάσταση αυτό. Τα ζω. Γιάννη, μας είπηκαμε στον Καραφόπουλο. Πότε πιέσαμε, πότε την ημερομηνία. Έτσι ακριβώς, έχει ένα χρόνο. Και ήρθε θες η εγκύκλειος να μας πηγαίνει. Πείτε και τώρα, Αποστόλη, αναφέρθηκες χαρακτηριστικά με την έφραση πηγαίνουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Πηγαίνετε πού δηλαδή. Είπα, ναι, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι θα πει, τι θα πει, δεν κάνουμε τίποτα. Εσείς οι δύο ρίχνετε την κυβέρνηση. Τι θα πει, πηγαίνουμε για την κυβέρνηση. Ρίχναμε στην κυβέρνηση. Περίμενε. Και τώρα, αυτό το αυτό πρόβλημα είναι 20 χρόνια πρόβλημα. Λες, έτσι. Αναφέρει είναι 20 χρόνια πρόβλημα. Μην μιλάς τώρα εσύ για το τέτοιο με την έφραση Αποστόλη πηγαίνουμε. Μην πούμε στο παρελθόν, άστο καλύτερα. Όχι για τώρα, μην πούμε για το παρελθόν, άστο. Για τώρα να φέρει. Πηγαίνουμε. Μην μιλήσουμε τώρα. Αυτό το πρόβλημα χρονίζει εδώ και 20 χρόνια. Το πηγαίνουμε. Λύστε το. Έτσι. Μέσα στα χωράφια μεγάλωσα. Τώρα θα πει πηγαίνουμε για να αντιμετωπίσουμε. Αποστόλη πηγαίνουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν επιτρέπουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Πιέζουμε σε την κατεύθυνση. Να δοθούν λύσεις. Ο κύριο Καρασμάνη σήμερα που είναι υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη είναι για, το νομ, για τους δύο νομούς, είναι ό,τι καλύτερο. Γνωρίζει το πρόβλημα από μέσα. Αυτό που ζούμε τώρα θα δοθούν λύσεις. Μαζί με τον Καρασμάνη τρέχουμε για όλα αυτά τα προβλήματα που μιλάμε σήμερα που συζητάμε. Και ο Τζαμπτζής από πίσω. Και ο Τζαμπτζής, όλοι οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συνεδρίου. Γιατί οι δύο νομοί έχουν το κοινό πρόβλημα. Αλλά μην πει στο παρελθόν, σε παρακαλώ τώρα. Για τώρα τι λες, Αποστόλη. Το 1981 μέχρι σήμερα. Για τώρα πηγαίνουμε, πηγαίνουμε, είπε. Εγώ στην έφραση πηγαίνουμε, άκουσα και δεν κάνουμε τίποτα. Γεωργία, Άλεξ, Γεωργία. Λοιπόν, για να μην πούμε έτσι σε κόντρες και. Πρώτα-πρώτα, αγαπητέ μου Γιώργο, το ενδιαφέρον μου για την περιοχή τη Μελίκη και τη σοβαρότητα που επέδειξα, εσύ τουλάχιστον την ξέρει καλύτερα. Δεν δικαιούσε λοιπόν να λες ότι πόσο σοβαρά το πήραν το πρόβλημα οι δύο βουλευτές. Και για τα 3 ευρώ, εγώ συνέταξα την επιστολή των ετοιμάτων. Και για τα 3 ευρώ, μέσα στη Γενική Συνέλευση εκεί της Μελίκης, εγώ ήμουν αυτή που είπα ότι εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα 3 ευρώ και αρμοδιότητα του ΕΛΓΑ είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα να δοθούν αυτά και να τα βρει τα 3 ευρώ. Λοιπόν, πάει το ένα. Από την ημέρα που άρχισα να ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τα κοινά, ένα κυρίαρχο θέμα υπάρχει στο νομό. Όχι όταν πρέπει, θα τα πω εγώ λίγο ομάδα πράγματα, αγαπητέ Τάσο και αγαπητοί κύριοι. Όχι όταν πρέπει όμως, όταν δεν πρέπει, όταν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γιατί ήδη είναι σε εξέλιξη και γιατί ήδη οι κανόνες της αγοράς σας έχουν προσπεράσει όλους. Αυτό είναι το θέμα συζητήσεως. Τόσα χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Και δεν κάνατε γιατί. Γιατί βρίσκατε εύκολες αγορές, αγορές οι οποίες και το προϊόν απορροφούσαν και την τιμή την κρατούσαν σε ένα υψηλό επίπεδο που μας συνέφερε όλους. Οπότε κλείνονταν το πρόβλημα. Όταν έπεφτε χαλάζι, όταν έπεφτε η τιμή του ροδάκινου ή της κομπόστας, θέμα μίζων, τι θα γίνει, αλλά πότε, όταν το πρόβλημα ήταν σε εξέλιξη. Δεν δικαιούμαστε σήμερα, κανένας, ούτε εμείς σαν περιοχή, ούτε εσείς σαν εξαγωγής, ούτε εσείς σαν παραγωγή, να μιλάμε σήμερα για να αναλάβει ο κύριος Γιαννακάκη, ο καινούργιος ο αντιπεριφερειάρχης, να αναλάβει για να γίνει όλο αυτό, να συγκροτηθεί τέλος πάντων ένα σώμα ή ένας υπεύθυνος, μια ομάδα εργασίας, η οποία να καταγράψει τα δεδομένα. Τόσα χρόνια αυτά γιατί δεν έγιναν, δηλαδή να κάνουμε και λίγη αυτοκριτική. Να μην τα φορτώνουμε όλα στις κυβερνήσεις και στους πολιτικούς. Το ξέρετε εσείς. Το Δεκέμβρη κατέθεσε επιστολή, κυρία Βατσαρά, η ΕΚΕ με συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα κέντρα παραβολής του Συγκυρίνου Ροδακίνου και του Λοιπού Ροδακίνου. Αυτή η επιστολή ήταν προϊόν εργασίας του κλάδου τουλάχιστον τρίμηνο.
Επιδιώξαμε πέντε φορές συνάντηση με τον Τζαφτάρη, τον κύριο Τζαφτάρη. Τους είδαμε στο τέλος, ήρθαν και η κοινοπραξία των παραγών. Ήταν ομόφωνη πρόταση δηλαδή και των παραγών και της βιομηχανίας. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν προχτές μας έστειλε μια εγκύκλιο που πάει στο Θεό, που δεν λέει τίποτα απολύτως και δεν έχει καμία δεσμευτικότητα. Δηλαδή ο τόπος, οι άνθρωποι εδώ σε ασχολούμαστε, έχουμε καταθέσει επανειλημμένο, όχι προτάσεις. Συγκεκριμένο πλαίσιο διαδικασίων πρέπει να λειτουργήσουν. Είπατε πριν για τον ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Πόσες φορές, εγώ επειδή μαζεύω στοιχεία. Όχι, επειδή μαζεύω στοιχεία του ΟΠΚΕΠΕ, ξέρετε τι μου λέγανε μέχρι πέρσι. Μέχρι πέρσι μου έλεγε ο ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι πέρσι μου έλεγε ο ΟΠΚΕΠΕ ότι δεν μπορώ να σου δώσω τις καλλιέργειες Σιμπυρίνου Ροδακίνου, γιατί είναι άπτονται προσωπικών δεδομένων. Μιλάμε για τη χώρα της παράνοιας εδώ. Έτσι. Φέτος επιτέλους που ανέλαβε η κοινοπραξία να κάνει εδώ στην περιοχή την διαδικασία, βάλαμε μέσα, γιατί ήρθε στα χέρια μας τα πράγματα, βάλαμε μέσα για τα Σιμπίνα τουλάχιστον στο Ροδάκινα και γίνεται αυτό, έτσι Χρήστο. Δηλώνει η παραγωγή, την ηλικία του δέντρου και την ποικιλία. Είναι εύκολα πράγματα, αλλά σταματάνε τόσα χρόνια στο πουθενά. Όλα εύκολα είναι. Έτσι, εμείς τα έχουμε καταθέσει, αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε... Όχι, εγώ μιλάω για αυτές τις καθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα. Το πρόβλημα τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα αγοράς, καθαρά. Το Ροδάκινο είναι εθνικό προϊόν για μένα. Όχι απλά των δύο νομών και των τριών. Είναι ένα εθνικό προϊόν, διότι η οικονομία των αγροτικών νομών της Βόρειας Ελλάδας στηρίζεται στο Ροδάκινο. Επομένως, αντέκοτα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή, η κρίση που υπάρχει μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Όχι. Γιατί. Γιατί ο οργανισμός ο οποίος καλύπτει τον αγρότη είναι ο ΕΛΓΑ. Εμείς επανειλημμένα, το θυμάσαι, ακόμα και από συμβούλιο, τι είχαμε ζητήσει και μάλιστα με πρόταση του κυρίου Μαρκοβίτη. Τι είχαμε ζητήσει. Όχι, κύριε Μαρκοβίτη, δεν είναι έτσι. Με την ομάδα ήμουν. Τότε η πρότασή μου ήταν. Του κυρίου Μαρκοβίτη ήταν αποστολή και σε θυμίσω τώρα, σε παρακαλώ. Παρέα με συνθήκε τη αγορά, τι ήταν το κύριο Μαρκοβίτη, τι ήταν. Παρέμβαση τη αγορά. Αυτό δεν είπαμε για την απώλεια εισοδήματος. Να γυρίσουμε στον Δήμο πίσω να το. Όχι, γιατί γυρίζουμε το 2007 σε αυτό που είχαμε τότε εισηγηθεί. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν γινόταν τότε. Απώλεια εισοδήματος σε συνθήκη τη αγορά. Αυτό είναι ασφαλιστική κάλυψη. Άρα να γυρίσουμε πίσω να δούμε λίγο τον τύπο εκείνο των ημερών να γυρίσουμε τι λέει. Ωραία, Απόστολε, ήταν δική σου πρόταση. Όχι, δεν ήταν δική μου πρόταση, ήταν ομάδας πρόταση. Σαν αυτό την εποχή εκείνη, λοιπόν, κάναμε την πρόταση. Ο ΕΛΓΑ μέχρι σήμερα, δυστυχώς, την απώλεια εισοδήματος από τη συνθήκη της αγοράς, όπως και την ατέρπια, δεν τα καλύπτει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν καλύπτονται. Επειδή στο ίδιο πρόβλημα όμως βρίσκονται και άλλες χώρες, οι οποίες φέτος ίσως να έχουν ευνοηθεί από τις καιρικές συνθήκες και από τις συνθήκες της αγοράς. Δεν μπορούμε εμείς Κώστα να ψάξουμε αν τη Ρωσία και να την πούμε είναι θέμα εξωτερικής στάσης, εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος για τον Ουκρανικό και μας κάνατε πέρα. Δεν μπορούμε να τα διερευνήσουμε αυτά τα θέματα. Εμείς οι βουλευτές τουλάχιστον, αλλά ούτε και σαν χώρα, μπορούμε να ζητήσουμε το λόγο και να τους πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, λόγω της εξωτερικής πολιτικής σημασία έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι αυτό θα λυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα θέσουμε το θέμα στον κύριο Κρασμάνη. Θεωρώ εγώ ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση και σήμερα εδώ να συντάξετε ένα ψήφισμα, να συντάξουν όλοι μαζί ένα ψήφισμα, να το στείλουμε στον κύριο Υπουργό και να επικοινωνήσουμε, να το στείλουμε και σε όλους τους ευρωβουλευτές μας. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει και στους καινούργους και στους παλιούς. Και τον τεσσάρων χωρών, εμείς τους δικούς μας θα το στείλουμε. Αλλά να το κοινοποιήσουμε και σε όλους τους ευρωβουλευτές και από εκεί και πέρα να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί και του χρόνου, αν οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι ευνοϊκές ή οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, μπορεί να είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, αλλά δεν είναι οι συνθήκες της αγοράς ευνοϊκές, θα είμαστε στο ίδιο παρόμοιο. Και τώρα για στρατό και για νοσοκομεία και για ξενοδοχεία, δεν θα το νοητά στο Ροδάκινα. Ο καθένας επιλέγει το πρώτο που θέλει. Η άλλη προχθές μου είπε: εγώ τρώω μπανάνες γιατί μου ρώτησε να κάνω μια ομάδα. Ρώτησαμε τσάπα, τα πετάμε. Α τα φάει ο κόσμο, θα ξέρει στην Ελλάδα να φάει το προϊόν. Να φάει το Ροδάκινο. Μα δεν ξέρουν τι είναι Ροδάκινο. Α σου πει το 2003 με την Παπαδιά, παιδιά, γνωστό. Σαν Ελλάδα ήμασταν πολύ καλά οικονομικά και οι Έλληνες. Και δεν μπόρεσε το Ροδάκινο να καταναλωθεί εδώ μέσα στην Ελλάδα και γίνανε εξαγωγές. Όσο μάλιστα τώρα, μην μιλάμε. Κύριε Κώστας, για να πω κι εγώ τρεις σκέψεις να καταθέσω. Εγώ είμαι ο Γιώργος Πετσέρης, ο Γιωβανόπουλος, βουλευτής της Συμμαχίας. Καταρχήν,
κάποια στιγμή νόμιζα ότι βρισκόμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου για την κουβέντα που άνοιξε, για να δούμε τι θα σχεδιάσουμε και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να μαζευτούμε τον Οκτώβρη και να δούμε με ειλικρίνεια όμως όλοι τι θα πει κύριε Καραϊβρο που πιάσαν τα στέκια, όταν διαδικτυακά μπορούμε να πιάσουμε και εμείς τα στέκια. Τι θα πει ότι έφτασε εδώ το συνεταιριστικό κίνημα και πρέπει να δει αυτή η αποκατάσταση και της φήμης και της πελατείας και του κινήματος από την αρχή. Να δούμε τι θα πει κύριε Καλαϊτζίνη, ίσως οι χερσαίες μεταφορές σταθερής τροχιάς. Να πάμε 30 χρόνια πίσω να πάμε. Μήπως εκεί γυρίσουμε και να δούμε ότι οι μεταφορές τώρα πια πρέπει να ξαναγίνουν με τα τρένα. Γιατί γι' αυτό έρχεται ο Κινέζος στον Πειραιά και θέλει να γλιτώσει 19 μέρες αυτά στην Αμβέρσα και θέλει να πάρει τη σταθερή τροχιά από εδώ για να πάει όπου θέλει στην Ευρώπη, στη Μόσχα. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά και με ανοιχτή καρδιά. Γιατί ο κύριος Χαλκίδης μας μάθησε το Μάρτιο για την αντιχαλαστική προστασία και αντιχαλαστική προστασία φτάσαμε τώρα να κλαίμε για την Μελίκη. Εγώ με συγχωρείτε, ντράπηκα, δεν πήγα στη Μελίκη. Πήγα μόνο εγκόγνητο να δω όλα τα χωράφια μας, γιατί δεν υπογράφηκαν τα ρημάδια και τα συμβόλαια. Να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο. Η γνώμη δική μου είναι εξής, και να πάω στη δεύτερη σκέψη. Ακόμα και εδώ, σήμερα, δεν έχουμε καταλήξει στην οριμότητα της πρότασής μας. Ακούω από το φίλο τον Θόδωρο ότι έχουμε ένα πτώμα αύριο.